Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και θα δούμε μαζί αναλυτικά όλα τα θέματα των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στις Σέρες. 4 άτομα με κουκούλες εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου και καραμπίνας αφαίρεσαν τις εισπράξεις της ημέρας και συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς συνέβη. Κινηματογραφική ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στην πόλη των Σερών στις 2 και 10 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν 4 άτομα κρατώντας όπλα και φορώντας κουκούλες εισέβαλαν στο κατάστημα Play O Pap στην οδό Μεραρχίας. Οι δράστες απείλησαν την 28χρονη εργαζόμενη κρατώντας ένα πιστόλι και μία καραμπίνα, ζητώντας της να τους δώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο. Οι κουκουλοφόροι άρπαξαν τα χρήματα και έγιναν καπνός, με την υπάλληλο και τους λιγοστούς θαμώνες του καταστήματος να παραμένουν σοκαρισμένοι. Στο άκουσμα της είδησης, οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, έκπληκτοι αλλά συγχρόνως και ανάστατοι, δηλώνουν ότι πια θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, καθώς οι εποχές είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η φτώχεια και η ανέχεια αυξάνει παρόμοια κρούσματα. Προθήκαμε από την αστυνομία, από το τμήμα ασφαλείας και είπαν ότι ήρθαν χτες κάτι στις 2 και κάτι. Κουκουλοφόροι μπήκανε μέσα με όπλα και κουκούλες και ληστέψαν. Τώρα τι πήρανε. Εικόνες που βλέπαμε στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη τώρα γίνονται πράξη και εδώ. Ναι, ναι. Πώς το σχολιάζεται αυτό και αν υπάρχει φόβος. Η εγκληματικότητα αυξάνει, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Τα ίδια πράγμα, ρε παιδιά. Είπα, αν δεν μας δώσει όπλα, δεν θα ησυχάσει κανένας. Πρέπει να έχουμε όπλα. Να. Γιατί έτσι πιο μάγκες είναι που έχουν όπλα, δηλαδή. Σε φυγή κατάσταση. Μα από ό,τι φαίνεται, ξέρω εγώ, βλέπεις κάτι αλλιώτικο σύνο. Αυτό το ίδιο πράγμα. Καλά λέει ο αυτός ο Αμερικάνος. Και οι καθηγητές όπλα λέει. Τόσους μέσα να και τελείωσε. Φόβος υπάρχει από τα αυτά. Από ποιος δεν υπάρχει. Αφού ξέρουν ρε, ότι δεν υπάρχει. Αφού ξέρουν ότι δεν τους πειράζει κανένας. Δεν τους πειράζει κανένας. Τι. Δεν είναι. Αυτά που βλέπετε κι εσείς κάθε μέρα από εμάς πιο πολλά. Ακούσαμε, αλλά μέχρι τις 11 ήμασταν εδώ. Μετά έφυγα, δεν ξέρω. Τι ακούσαμε, τώρα το πρωί που ήρθα, άκουσα ότι πήγαν 4 άτομα με καραβίνα, πιστόλι, όπαλα. Από το πράκτορα από εδώ άκουσα. Δεν ξέρω και εγώ λεπτομέρειες. Ναι, έτσι άκουσα τώρα. Δεν ξέρω εγώ να σα πω περισσότερα. Αυτή η εγκληματικότητα πόσο σχολιάζεται αυτό, υπάρχει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα. Αυτές τις εικόνες βλέπαμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και εδώ. Άρχισαν και εδώ τώρα. Φυσικά και υπάρχει φόβος, γιατί κάθε λίγο αυτά γίνονται. Όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γενικά. Και φυσικά υπάρχει ο φόβος, ναι. Ο κύριος Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ, τονίζει πως τα πρακτορεία μπαίνουν πολύ συχνά στο στόχαστρο κακοποιών και πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά. Αύξηση της εγκληματικότητας υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά την πόλη μας, εντάξει, οπωσδήποτε τα πράγματα είναι, ελπίζω, περιορισμένα και ελπίζω να μην επεκταθούν, αλλά οπωσδήποτε σε μεγάλες πόλεις είναι συχνά τα φαινόμενα και μαθαίνουμε κάθε μέρα, γινόμαστε μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Τα πρακτορία και ειδικότερα τώρα συγκεκριμένα για το Play είναι δυστυχώς ένας στόχος για τέτοιου είδους κακοποιά στοιχεία. Χρειάζεται προσοχή έτσι και πρέπει να παίρνετε και τα μέτρα σας, μέτρα ασφάλειας. Η προσοχή είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι χρειάζεται. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με όποιο δυνατό τρόπο να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε αυτά τα λεφτά τα οποία περνάνε στο ταμείο μας και τα οποία όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι δικά μας, εμείς απλά πράκτορες είμαστε, δηλαδή εισπράττουμε για λογαριασμό κάποιον άλλον, είτε για τον ΟΠΑΠ, είτε το δεύτερο λόγο για διάφορες ΔΕΚΟ που εισπράττουμε λογαριασμούς κτλ. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή κατέφθασαν άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αναβλήθηκε η συζήτηση και η ψήφιση του θέματος για τον προϋπολογισμό του 2018 στον Δήμο Βυσαλτίας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το θέμα είχε τοποθετηθεί μία ημέρα πριν η Δήμαρχος Αγνίδου Βίτσα. Για ένατη φορά ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βυσαλτίας το θέμα της έγκρισης και ψήφισης
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018. Η συζήτηση για ακόμα μία φορά αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. Μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δήμαρχος Αγνή Δουβίτσα αναφέρθηκε στο θέμα, τονίζοντας τα παρακάτω. Δυστυχώς κάναμε 4-5, έχουμε χάσει τον αριθμό. 9 συνεδριάσεις. Έτσι, μπράβο, 9 συνεδριάσεις. Εγώ όφυλα μετά τις 31 του μηνός να στείλω αυτό όλο τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς την υφιστάμενη αρχή μου, που είναι εποπτεύουσα αρχή και η οποία ελέγχει τους προϋπολογισμούς. Στην αποκεντρωμένη λοιπόν της Θεσσαλονίκης και κοινοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών ως όφυλα. Το έσταλε. Η απάντηση λοιπόν που ήρθε η πρώτη από την αποκεντρωμένη ήταν να δοθεί το χαρτί αυτό σε όλους τους διαφωνούντες με χαρτί επίδοσης ότι πράγματι το έχουν πάρει και προτρύνει εκεί λοιπόν να υπάρχουν προτάσεις. Επίσης το Υπουργείο, στο οποίο έστειλα εγώ, ούτως ώστε να γνωρίζω ότι δεν έχω προϋπολογισμό ψηφισμένο, άρα πώς μπορώ να λειτουργήσω και πώς μπορώ να συνεχίσω τις εισπράξεις ή τι πληρωμές μπορώ να κάνω για να λειτουργήσει έστω και μηδαμινά ο Δήμος. Εκεί λοιπόν το Υπουργείο απαντάει προς την αποκεντρωμένη και της λέει ότι υπάρχει ένας νόμος που ότι όσοι διαφωνούν και δεν φέρνουν προτάσεις, τους δώσανε μία προθεσμία γιατί μας ξαναστείλανε χαρτί. Των 10 ημερών, το χαρτί το έχουμε πάρει στις 10 του Φλεβάρι. Αύριο 22 του μηνός είναι η τελευταία μέρα που το οποίο μας λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν προτάσεις, συνένεση και να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Χθες είχαν μια συνάντηση οι διαφωνούντες. Αυτοί που είχαν μαζευτεί για να συμφωνήσουν στο τι θέλουν να προτείνουν. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, γιατί θέλουν και πιστεύω αύριο πρέπει να μας τα δώσουν για να ξέρουμε την εισήγηση, διότι ζητούσαν εκεί μέσα να υπάρξει η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και μετά να πάμε για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση δημιουργούμε προβλήματα και δεν λύνουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι, ο όρκος που δώσαμε είναι αυτός, ότι συμβάλλουμε στο να λύσουμε τα προβλήματα όσο το δυνατόν περισσότερα, όχι να δημιουργούμε εμείς προβλήματα. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν μία ημέρα πριν κατά τη διάρκεια των δηλώσεων της κυρίας Αγνής Δουβίτσα για τον προϋπολογισμό του Δήμου Βυσσαλτίας, ο οποίος και χθες αναβλήθηκε και δεν ψηφίστηκε. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε και πάλι συλλήψεις, εξιχνιάστηκαν κλοπές και διαρρήξεις στην Ηράκλεια. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος ο Χρήστος Σίδας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρήστο, καλό βράδυ. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συνέλαβαν χθες το πρωί 22 Φεβρουαρίου άνδρες αστυνομικού τμήματος Ηράκλειας δύο γυναίκες ηλικίας 24 και 20 ετών, διότι νωρίτερα είχαν παραβιάσει δύο σπίτια. Δεν μπόρεσαν ωστόσο να βρουν αντικείμενα αξίας με αποτέλεσμα να φύγουν με άδεια χέρια. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Η έρευνα των αστυνομικών όμως δεν σταμάτησε εκεί και όπως διαπιστώθηκε η 24χρονη, ενεργώντας με 16χρονη αυτή τη φορά συνεργό της, στις 21 Φεβρουαρίου σε περιοχή των Σερών κατάφεραν να αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ αλλά και δύο χρυσές λίρες από σπίτι που είχαν διαρρήξει. Το τελευταίο διάστημα, Χρήστο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε αλλά και οι φίλοι τηλεθετές, έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Έχουμε μέρα παραμέρα ενημέρωση από την αστυνομία για τέτοιου είδους γεγονότα. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει όλη η κατάσταση. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Δυστυχώς τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά ένα μεγάλο βαθμό. Είχαμε και το περιστατικό με την ένοπλη ληστεία χθες στις ΣΕΡΕΣ, τα ξημερώματα δηλαδή. Μένουμε σε αυτά, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι το ένα περιστατικό αφορά την περιοχή της Ηράκλειας και το άλλο τα καλά δέντρα. Α δούμε, μακάρι να είναι τα τελευταία κρούσματα, ωστόσο δύσκολα. Από ό,τι φαίνομαι, λόγω της ανέχειας και της φτώχειας που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα, στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Δήμο της Ηράκλειας.
τη φύλαξη της τοπικής κοινότητας Βαλτερού σε ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας ανέθεσαν οι κάτοικοι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στο χωριό τους. Οι κάτοικοι του χωριού δηλώνουν ικανοποιημένοι, καθώς από τη στιγμή της πρόσληψης της εταιρείας φύλαξης έχουν σχεδόν μηδενιστεί τα κρούσματα και έχει τονωθεί κατά πολύ το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Φαίνεται πως απέδωσε καρπούς η απόφαση των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Βαλτερού να προσλάβουν security προκειμένου να μπορέσουν να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους και να προστατευτούν οι ίδιοι, καθώς τα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα είχαν αυξηθεί δραματικά. Σύμφωνα με δηλώσεις των κατοίκων, οι διαρρήξεις από τη στιγμή της πρόσληψης εταιρείας φύλαξης έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ενώ έχει τονωθεί κατά πολύ το αίσθημα ασφάλειας. Πήραν τα παιδιά, βλέπουν, ελέγχουν, αλλά με ένα μάξι δεν γίνεται, ας πούμε, τίποτα σε ολόκληρο το χωριό. Χρειάζεται, ας πούμε, και δεύτερο αμάξι. Εντάξει, είναι. Αλλά πάντως έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Έχει, οπωσδήποτε, ηρέμηση. Ηρέμηση πολύ η κατάσταση. Είμαστε ευχαριστημένοι. Γερίζουν. Καλά είναι τα λεφτά και άλλα και πιο πολλά να ζητήσουμε να τους δώσουμε. Όλα τα χωριά γερίζουν, είμαστε όλοι αγαπημένοι. Καλά φυλάνε, τι να πούμε, δεν έχουμε άλλο να πούμε τίποτα. Ησύχασαμε από τα κρυψιά. Όλοι τα κρυψιά έπρεπε να σπόρτες μέσα και χτυπούσαν. Τα τζάμια να σας πω. Έχει φύγει τώρα, πώς το κάνει. Εγκλήτωσε με, ρε παιδί. Στην περιοχή έχει γίνει χαμός. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί πλέον. Σιγά σιγά θα πάρει ο κόσμος τον νόμο στα χέρια του και δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξουν. Σε δολοφονίες, σε φόνους. Ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει. Αυτή η κατάσταση πάντως δεν πάει άλλο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που πρέπει να το καταλάβουν. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι παρότι το τελευταίο διάστημα το χωριό τους έχει ηρεμήσει από κλοπές, δεν αντέχουν να πληρώνουν φόρους ζωής στην εταιρεία φύλαξης και ζητούν να ληφθούν μέτρα από την κεντρική εξουσία για καλύτερη στελέχωση των αστυνομικών τμήματων, μεγαλύτερη αστυνόμευση στην περιοχή και ουσιαστικές ποινές στους δράστες. Έχουν μετηρεστεί αρκετά. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Τα παιδιά εργάζονται, ας πούμε, όσο φορά τη φύλαξη του χωριού, αλλά αυτό μόνο δεν αρκεί, φίλε μου. Να μάθουν από πάνω, τουλάχιστον το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ότι εδώ στην περιοχή μας υπάρχει μια ιδιάζουσα περίπτωση με τους τσιγκάνους, οι οποίοι αλωνίζουν την περιοχή. Το αστυνομικό τμήμα, από ό,τι γνωρίζω, έχει ελάχιστους αστυνομικούς, δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες που χρειάζονται για την φύλαξη των για το Δήμο Ηράκλειας. Δεν φυλάγεται η περιοχή με αυτό το προσωπικό που υπάρχει και έτσι τα πράγματα χειροτερεύουν όλο. Και αναγκάζεται ο κόσμος τώρα το χωριό μας και κάθε χωριό να παίρνει security, να πληρώνει 5 ευρώ καθένας πόσο δίνουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη φύλαξη του χωριού. Είναι προσωρινή λύση, αλλά περιμένουμε μέτρα από πάνω, να μην βγαίνει ο Τόσκας και ο δικαιοσύνης και μας βγάζει τους κλέφτες και τους δολοφόνους έξω. Παπαγγελόπουλος και αυτοί οι έξυπνοι. Να βγουν εδώ τώρα, να έρθουν εδώ στην Ηράκλεια μια Ευρώπη Παπαγγελόπουλος μαζί με τον Τόσκα και να δουν την κατάσταση. Και να δουν και τι λέει ο κόσμος σε όλη την περιοχή μας. Όχι μόνο εδώ στο χωριό μας και συγκεκριμένα επίσης που μιλώ εγώ. Μιλούν με την ίδια λογική όλοι οι άνθρωποι εδώ. Όσα σπίτια δεν έχουν ανθρώπι μέσα, τα έχουν ρημάξει. Ούτε παράδειγμα αυτά. Τώρα καλύτερα είναι τώρα. Ηρέμησε κάπως. Τώρα δεν ακούει τίποτα το πάνω. Προς το παρόν, όχι τίποτα. Πάμε καλά. Αυτό μετράει τώρα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Τι να πούμε άλλο. Γυρίζουν τα παιδιά. Ησυχία έχουμε τώρα. 4-5 φορές, ώρα 2 και ώρα 3 τους είδα περνάνε. 4 ώρα τα χαράματα περνάνε. Δεν σταματάνε, όλη τη νύχτα. Κάθε 5 λεπτά, κάθε 10 λεπτά περνάνε. Πάμε σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Μετά τον παράζ δεσμεύσεων και κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών, οι φορολογικές αρχές σχεδιάζουν έφοδο και στις τραπεζικές θηρίδες. Σχεδιάζεται να ανοιχτούν και οι θηρίδες προκειμένου να βάλουν να μπει χέρι στα χρήματα, κοσμήματα, πλάκες χρυσού και άλλα τιμαλφή που μπορεί να κρύβουν σε αυτές φορολογούμενοι οι οποίοι χρωστούν στην εφορία. Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών θηρίδων για τους οφειλέτες του δημοσίου προβλέπεται από το νόμο εδώ και χρόνια. Κατάσχεση από πού θα κάνουν? Έχει ο λαός να κάνει κατάσχεση? Να, θα τους πάρει τα σπίτια. Πάρτε τα. Μπαράζ κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μισθούς, συντάξεις και ακίνητα φέρνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
για περισσότερο από 1 εκατομμύριο πολίτες με χρέη στην εφορία μέσα στο 2018. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι η ίσπραξη 2,8 δις ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη, αλλά και ποσοστό 24% των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών με την επιβολή μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε 6 στους 10 φορολογούμενους, για την ακρίβεια 59%, στους οποίους η φορολογική και τρελωνική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέτοια μέτρα. Αυτή τη στιγμή το κράτος έχει την εξουσία να μπορεί να ελέγξει τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, να δούμε τι καταθέσεις έχουμε, το οποίο ήδη είχε αυτή τη δυνατότητα και έχει προχωρήσει σε πάρα πολλές φορές να κάνει κατασχέσεις λογαριασμών, δηλαδή αν χρωστάμε στην εφορία ένα ποσό 100, 200, 500 ευρώ και έχουμε μια κατάθεση σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα, μπορούν να μας κατασχέσουν το ποσό. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Τώρα προχωράμε και σε επόμενο βήμα, μπορεί με εισαγγελική απόφαση να ελέγξουν εφόσον και αν διατηρούμε θηρίδα σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα, έτσι ώστε να την ανοίξουν, εφόσον χρωστάμε φυσικά το δημόσιο, να καταμετρηθεί τι έχει μέσα και να προβούν σε κατάσχεση. Και το άλλο το δύσκολο το πράγμα που περιμένουμε είναι οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει λογαριασμός, δεν μπορεί να ανοιχθεί λογαριασμός, τα χρήματα που μπαίνουν κατάσχονται εάν, γιατί σήμερα το 80% του κόσμου χρωστάμε. Εν πάση περιπτώσει είναι τραγική η κατάσταση με την κατάσχεση των λογαριασμών. Θα ανοίξουν θηρίδες, λέει. Ας ψάξουν να βρουν τα χρήματα τα οποία καθημερινά τους διαφεύγουν από τα πετρέλαια, από χοντρές δουλειές, από τα τσιγάρα, και ας αφήσουν τον κόσμο λίγο να ανασάνει. Το λαθρεμπόριο γενικά. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι τραγική, δεν το συζητάμε. Όλους μας έχει κουράσει και μας έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση. Και ειδικά εμάς τους επαγγελματίες, που πλέον το χρήμα αρχίζει να εξαφανίζεται. Δεν βλέπουμε χρήμα στην αγορά. Είτε με τις κάρτες, είτε με το ότι τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα, δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα και πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση. Κάτι πρέπει να κάνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ τώρα έχουμε πρόβλημα εμείς και με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς κτλ. Περιμένουμε τόσο καιρό, όλα τα έγγραφα φύγανε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και παίρνουμε τηλέφωνο και κανένας δεν απαντάει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε αναλήψεις. Ο αγροτικός συνεταιρισμός να πληρώσει εφορίες, ΔΕΗ, τέτοια. Δεν μπορούμε. Από ό,τι λένε, θα γίνουν κατασχέσεις για να μπουν χρήματα στα ταμεία του κράτους. Δεν γίνεται αυτό. Κατάσχεση από πού θα κάνουν? Έχει ο λαός να κάνει κατάσχεση? Να, θα τους πάρει τα σπίτια. Πάρτε τα. Πάρτε τα. Η εισπρακτική στόχη είναι υψηλότερη από το περσινό έτος και αυτό καθώς η φοροδιαφυγή έχει διονγκωθεί, συνέπεια των σκληρών φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων, αλλά και εξαιτίας της αναβάθμισης των συστημάτων ελέγχου που διαθέτει πλέον η εφορία. Καλά να τους κάνουν, αφού χρωστάνε να τους τα πάρουν. Γιατί αν δεν τα πάρουν, αυτοί που έκαναν οικονομία θα πάρουν αυτούνων. Θα γίνουν κατασχέσεις στις καταθέσεις. Και ό,τι θέλουν κάνουν. Κυβέρνηση κάνει τα πάντα. Ό,τι συμφέρει. Για να μπουν τα στα ταμεία της χώρας χρήματα. Και χρήματα και να μας εξαφανίσουν. Τελείωσε. Αυτοί δεν είναι Έλληνες καταρχήν. Είναι ενθέληνες οι πολιτικοί. Θέλουν να σβήσουν, να φέρουν το διάφορο ξένο κόσμο και εμείς να εμφανιστούμε σαν Έλληνες. Έναν αρχαίο λιθόστρωτο δρόμο φαίνεται πως έφεραν στο φως οι εργασίες του αγού ΤΑΠ στο πάρκο Ομόνοια στις Σέρρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που εξασφάλισε η τηλεόραση Επιλογή και ο συνάδελφος Χρήστος Σίδας, πρόκειται για έναν δρόμο πλάτους περίπου 3 μέτρων που σχηματίζεται από πέτρες ακανόνης του σχήματος και δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη σε ποια χρονολογική περίοδο μπορεί να ανήκει. Και ο λιθόστρωτο δρόμο φαίνεται πως έφεραν στο φως εξκαφείς του αγωγού ΤΑΠ στο πάρκο Ομόνοια στις Σέρρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που εξασφάλισε η τηλεόραση Επιλογές, καθώς η εφορία αρχαιοτήτων Σερών τηρεί συγγυχθείως, πρόκειται για έναν δρόμο πλάτους περίπου 3 μέτρων που σχηματίζεται από πέτρες ακανόνης του σχήματος και δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη σε ποια χρονολογική περίοδο μπορεί να ανήκει. Πάντως, περιμετρικά του σημείου που ήρθαν στο φως τα πρώτα ευρήματα, οι εργασίες του αγωγού ΤΑΠ συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς, ενώ οι ανασκαφές από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Σερών προχωρούν και είμαστε εν αναμονή για τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, για μια άθλια εικόνα της Βουλής, η οποία απαξιώνει
το πολιτικό σύστημα της χώρας έκανε λόγο ο πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο πρώην Υπουργός τόνισε πως ίσως όλη αυτή η ιστορία να εξελιχθεί σε κωμωδία. Την περίεργη εικόνα του μεγάλου οικονομικού ευεργέτη των πανεπιστημίων και του ιατρικού κόσμου της χώρας εμφανίζει ο φαρμακευτικός κολοσσός της Νοβάρτης που βρίσκεται τελευταία στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών με την κατηγορία του χρηματισμού πολιτικών προσώπων για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Επίσημα έγγραφα τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στη διάβγεια αποδεικνύουν ότι η Νοβάρτης, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται σήμερα από την ελληνική δικαιοσύνη και το FBI για τις ύποπτες και παράνομες οικονομικές του σχέσεις με τη φαρμακευτική εταιρεία, είχε τα τελευταία χρόνια συνεχείς οικονομικές συναλλαγές με σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μέσω δωρεών σημαντικών χρηματικών ποσών. Καθηγητές πανεπιστημίων και απλοί γιατροί φέρονται να λαμβάνουν απλόχερα από τον πολυεθνικό κολοσσό διάφορα χρηματικά ποσά για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα μέσω ειδικών συμβάσεων που είχε συνάψει με αυτούς η Νοβάρτης. Το παράδοξο είναι ότι αυτή την περίεργη τακτική υιοθετούσαν και υιοθετούν ακόμη οι υγειονομικές περιφέρειες της χώρας που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, καθώς αποδέχονται τις δωρεές και εγκρίνουν την πληρωμή γιατρών από την συγκεκριμένη φαρμακευτική αλλά και από άλλες εταιρείες για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και ομιλίες. Η συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής, όπως αποφασίστηκε, αποτελούσε το μοναδικό θεσμικό βήμα που μπορούσε να γίνει από τη μεριά του Κοινοβουλίου, ώστε ακριβώς να μην υπάρξει καμία απολύτως σκιά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, σε συνέντευξή του. Θέση στο ζήτημα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, παίρνει και ο πρώην Υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος. Καταρχήν, η εικόνα της Βουλής εχθές ήταν μια άθλια εικόνα. Νομίζω ότι προσέθεσε στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος της χώρας ένα ζήτημα το οποίο είναι μέγιστο, πολύ μεγάλο θέμα. Μια πρώτη επισήμαση είναι αυτή. Μια δεύτερη επισήμαση που θέλω να κάνω, από αυτά που έχω αντιληφθεί, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι ότι το όλο θέμα δεν είναι νομικά έτσι τεκμηριωμένο, με αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία να εξελιχθεί ίσως σε μια κωμωδία. Δηλαδή να πάμε στην Επιτροπή της Βουλής και η Επιτροπή να βγάλει ότι έχουν απαλλαγεί όλοι αυτοί, έχει παραγραφεί το αδίκημά τους κτλ. Το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι χωρίς αμφιβολία ενεπλάκησαν πρόσωπα τα οποία δεν μπορεί, επειδή γνωρίζω και πρόσωπα, δεν μπορεί να έχουν σχέση με τέτοια πράγματα. Μια θετική επισήμανση που έχω να κάνω όμως είναι το εξής, ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό αποκαλύφθηκε πολύ καθαρά ότι υπάρχει μια τρίτη δεξιά συνιστόσα, θα έλεγα, στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φαίνεται ότι ήταν ο πρωταγωνιστής του στισήματος αυτής της υπόθεσης και έτσι αρχίζουν να κατανέμονται ευθύνες εκεί που δεν κατανεμόντουσαν ποτέ. Ενώ στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή. Λοιπόν, ξεκινά, κυρίες και κύριοι, σταδιακά η προμήθεια μηχανημάτων έργου, καθώς και η υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτηρίων και άβλιων χώρων. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Πάνος Κουρλέτης, υπέρασε δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατομμυρίων ευρώ, 60 εκατομμύρια ευρώ για τα μηχανήματα έργου και 50 εκατομμύρια ευρώ για έργα συντήρησης σχολικών κτηρίων και άβλιων χώρων. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Σερών, κοινωνικής μέρημνας, ο κ. Δημήτρης Μερετούδης, όπου χρήματα από το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αυτά τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο, θα δοθούν και για τις σχολικές καθαρίστριες. Είναι μια έτσι ενίσχυση της χρηματοδότησης. Περισσότερα θα μας πει ο κ. Μερετούδης. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό έχουμε βράδυ, μια ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας. Τι ακριβώς γνωρίζουμε αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα? Αυτό είναι μια ανακοίνωση του Υπουργείου. Ακόμη δεν έχουν έρθει χρηματοδοτήσεις. Θα έρθουν στη συνέχεια αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Τώρα έχουν στείλει μόνο την τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, η οποία ήρθε ενισχυμένη κατά 35.000, και αυτά τα χρήματα αφορούν για τις καθαρίστριες με σύμβαση έργου που είναι στο Δήμο Σερών, για να μπορέσουν να πάρουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Μέσα ατομικής προστασίας, όταν λέμε, εννοούμε το γάλα που δικαιούνται, είναι μια νέα απόφαση της κυβέρνησης, και οι συμβασιούχοι καθαρίστες να παίρνουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Ένα λίτρο γάλα ημερησίως, γάντια, αδιάβροχα και γαλότσες.
Μέχρι πρότινος αυτά τα λάμβαναν οι καθαρίστριες. Αυτά δεν τα λαμβάνανε οι καθαρίστριες οι συμβασιούχες. Τα λαμβάνανε μόνο οι μόνιμες καθαρίστριες και όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Σερών που εργάζονται στην καθαριότητα. Από φέτος ξεκίνησε αυτό και γι' αυτό η χρηματοδότηση έρθει ενισχυμένη κατά 35.000. Το θέμα είναι, κύριε Μαριτούδη, να εξαλειφθεί και το ζήτημα με την καθυστέρηση της πληρωμής των συγκεκριμένων εργαζομένων, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, εσείς ως Δήμος δίνετε τα χρήματα στις καθαρίστρες και μετά από το ΕΝΕΔΙΒΗΜ κρατάτε τα χρήματα τα οποία είναι να δίνουν, έτσι. Ακριβώς έτσι συμβαίνει. Αργή η χρηματοδότηση από τον ΕΝΕΔΙΒΗΜ, έρχεται ένα τρίμηνο. Προσπαθούμε όσο μπορεί ο Δήμος Σερών και οι σχολικές επιτροπές να ενισχύουν τις σχολικές καθαρίστρες και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά να ξαναπηγαίνουν για τα σχολεία. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα 50 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν για έργα συντήρησης των σχολικών κτηρίων και των αύριων χώρων, θα είναι μια ανάσα για το Δήμο Σερών, γιατί από όσο βλέπω εδώ στην ανακοίνωση του Υπουργού, για το Δήμο Σερών είναι να δοθούν 420.900 ευρώ, έτσι? Ναι, σίγουρα είναι μια ανάσα, γιατί μέχρι τώρα ερχόταν η τακτική χρηματοδότηση που ήταν για τα επισκευαστικά των σχολείων, ήταν 170.000 ερχόταν κάθε χρόνο. Mm-hmm. Που αφορούσαν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνταν όπου υπήρχε ανάγκη για συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Σίγουρα είναι μια έξτρα βοήθεια. Αυτά τα 400.000 ευρώ θα βοηθήσουν τα σχολικά κτίρια όπου υπάρχει πρόβλημα να ο Δήμος Σερών, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Σερών, με τις προτεραιότητες που έχουν, θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά ώστε να μπορέσουν να συντηρηθούν ακόμη καλύτερα. Υπάρχουν σχολεία όπου θέλουν συντήρηση, να συντηρηθούν άμεσα? Γενικότερας, σίγουρα υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Προσπαθούμε τα επίγοντα να τα επισκευάζουμε. Τώρα θα είναι μια έξτρα ενίσχυση, θα βοηθήσει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ώστε η συντήρηση να γίνει ακόμη καλύτερη. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καληνύχτα σε όλους και στους τηλεθέτες. Καλό βράδυ. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα χρήματα για το Δήμο Σερών όσον αφορά την επιχορήγηση αυτή είναι 420.900 ευρώ. Για τον Δήμο Αμφίπολης είναι 25.100 ευρώ. Για τον Δήμο Βυσαλτίας 66.100 ευρώ. Δήμο Εμμανουήλ Παπά 39.400 ευρώ. 81.100 ευρώ είναι για το Δήμο Ηράκλειας. 34.000 ευρώ για το Δήμο Νέα Ζύχνης και ο Δήμος Συντικής λαμβάνει το ποσό των 96.500 ευρώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επιχορήγηση που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας. Τώρα, με ιδιαίτερα μελανά χρώματα περιέγραψε την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι βενζινοπόλες τόσο της Ροδόπης όσο και όλης της χώρας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο Γιώργος Ασμάτογλου από την Κομωτινή, όπου επισκέφθηκε χθες. Ο κ. Ασμάτογλου χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ως τη χειρότερη που έχουν περάσει οι βενζινοπόλες, τονίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης του παρεμπορίου. Αρνητικό είναι το πρόσημο που βάζουν στις προβλέψεις τους για το 2018 οι Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων της Ροδόπης. Το τοπικό σωματείο πραγματοποίησε τον απολογισμό της χρονιάς, ενώ αναφέρθηκαν και στα προβλήματα του κλάδου. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Νούμερο ένα πρόβλημα για μας είναι η Βουλγαρία, ανέφερε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του τοπικού σωματείου, Χρήστος Ταπατζάς. Την ίδια άποψη ασπάστηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση. Ο κύριος Ασμάτογλου μάλιστα αναφέρθηκε και στις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει κάνει η Ομοσπονδία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γιατί εάν θελήσουμε να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα πρέπει να θεραπεύσουμε αυτό το οποίο λέγεται παρεμπόριο, αυτό το οποίο λέγεται φοροδιαφυγή και αυτό το οποίο λέγεται εντός εισαγωγικών λαθρεμπόριο. Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, έχουμε πει τι πρέπει να γίνει, έχουμε πει για την περιοχή εδώ τι πρέπει να γίνει, είτε αυτό λέγεται, είτε είναι θέμα που άπτεται του Υπουργείου Μεταφορών που έχει απαγορεύσει τα φορτηγά να κινούνται εκτός από την εθνική, εκτός από την Εγνατία. Είτε αυτό λέγεται γειτονική χώρα που φεύγουν οι καταναλωτές και έρχονται και με πετρέλαιο και με βενζίνες και με βενζίνες στα φορτηγάκια τους. Έτσι και όλοι κοφεύουμε και δεν πρέπει να κοφεύουμε, πρέπει να το βλέπουμε το πρόβλημα, διότι οι φόροι δεν είναι έμεση, είναι άμεση αυτοί οι οποίοι εισπράττονται από τα πρατήρια καυσίμου. Και αυτό που θέλω να πω
είναι ότι θα πρέπει οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης να μειωθούν. Γιατί είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη, είναι πολύ υψηλοί οι φόροι σε μια δοκιμαζόμενη Ελλάδα, η οποία είναι μετά από 8 χρόνια μνημονίων, η κατάσταση οικονομική του Έλληνα πολίτη δεινεί. Γι' αυτό θα σας πω το εξής. Το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν σχεδόν στα ίδια χρήματα με την περσινή χρονιά. Όμως στους Έλληνες καταναλωτές φαινόταν ακριβότερο, διότι δεν έχουν, διότι βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από την περσινή χρονιά. Γι' αυτό και το πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφει μία μείωση της τάξης του 35%. Γι' αυτό και οι βενζίνες καταγράφουν μείωση. Είναι η χειρότερη χρονιά που έχουμε περάσει σε όλη την τελευταία περίοδο. Είμαστε στα όρια μας. Το νούμερο ένα πρόβλημα για μας ονομάζεται Βουλγαρία. Χαμηλές τιμές. Δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Κατά δεύτερο έχουμε τη φορολογία η οποία είναι πολύ υψηλή. Τι να σας πω, περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές σαν κλάδο. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες κατά την επίσκεψη του κυρίου Ασμάτογλου στην Περιφερειακή Ένωτα της Ροδόπης, στην Κομωτινή. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα στα καθημάς, στα δικά μας και πάλι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για τη δράση αναβάθμιση δικτύων ίδρυυσης για έργα τα οποία είναι να γίνουν σε όλη τη χώρα, στους δήμους της χώρας μας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τρία έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στο Δήμο Σερών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Πέτρος Αγγελίδης, είναι να κατασκευαστούν έργα ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων των τοπικών κοινοτήτων Προβατά, Μονοκλησιάς και Άνω Καμήλας, όπως επίσης και στην τοπική κοινότητα Καπετάν Μητρούση, αλλά και υδραγωγεία τα οποία θα δώσουν νερό στην περιοχή του Αγιάννη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για τη δράση αναβάθμιση δικτύων ίδρυυσης και περιορισμός διαρροών. Κατά τη διαδικασία επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88,6 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρία έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Δήμο Σερών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Γιάννης Γάτσιος, τα έργα αφορούν εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων των τοπικών κοινοτήτων Προβατά, Μονοκλησιάς, Άνω Καμήλας και Καπετάν Μητρούση, ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, και κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στο Δήμο Σερών, ύψους 1 εκατομμυρίου 456.000 ευρώ. Δίνουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της ποιότητας και της ποσότητας νερού στο Μητρούση. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτά τα χωριά που προανέφερα δεν θα μείνουν ποτέ από νερό με το έργο αυτό. Τρίτον, η γεώτρηση που έχουμε κάνει στην Μονοκλησιά έχει άφθονο νερό και νερό αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις που έχουν γίνει. Και τέταρτον, αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά αυτά τα χωριά, διότι τα δίκτυα, το δίκτυο ίδρυυσης και η γεώτρηση πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία. Την κατασκευή δύο δεξαμενών, μία στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και μία στο Ξηρότοπο, 285 κυβικών αντίστοιχα, καθώς και αγωγούς μεταφοράς νερού 14,5 χιλιόμετρων περίπου. Συγχρόνως προβλέπεται η κατασκευή ενός αντιλιοστασίου στη θέση του Αϊγιάννη, εφοδιασμένο με σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. Τα ωφέλη του έργου. Πρώτα, επιλύεται στο σύνολό του το πρόβλημα υδροδότησης στις περιοχές κατασκευής. Δεύτερον, εξασφαλίζονται συνθήκες προστασίας των υπόγειων υδροφορέων. Τρίτον, αναβαθμίζεται η περιοχή. Και τέταρτον, απομακρύνεται η περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων σε θέματα ποιότητας, ποσότητας και μεταφοράς του νερού. Ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, Πασχάλης Αρβανιτόπουλος, τόνισε πως το έργο που αφορά τις εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων θα λύσει οριστικά το πρόβλημα που υπάρχει στην τοπική κοινότητα Καπετάν Μητρούση. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του Διευθυντή της ΔΕΙΑΣ, Νίκου Σαφαρίκα. Ότι είναι ένα έργο
πολύ μεγάλης σημασίας και λύνει οριστικά το πρόβλημα των χωριών Προβατά, Μονοκλησιάς, Άνω Καμίβας και ιδιαίτερα του Μητροσίου, το οποίο Μητρούσι ταλανίζεται επί σειρά ετών για αυτό το μεγάλο πρόβλημα του νερού. Επιτέλους, δίνεται λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και το μόνο που θα ήθελα να ευχηθώ είναι οι γεωτρήσεις να μας βγάζουν ποσοτικά και ποιοτικά το νερό που μας έχουν δώσει τώρα και με την πάροδο των ετών. Το σκοπός μας δεν σταματά εδώ. Ήδη στο επόμενο διάστημα συνεχίζουμε αφενός με να υλοποιήσουμε το δεύτερο υποέργο και το υπόλοιπο του πρώτου υποέργου, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται προς το τέλος του, αλλά παράλληλα ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε και προτάσεις και στο ΠΕΠ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία τρέχει μια πρόταση αυτή τη στιγμή, μια πρόσκληση, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να μπούμε δήμαρχε και πρόεδρε και για το, όπως ξέρετε καλά, και για την κατασκευή δηληστηρίου και για αναβαθμίσεις των δημοτικών διαμερισμάτων, ειδικά στα αντλιοστάσια και στις δεξαμενές και στους υδατόπυργους της περιοχής. Λοιπόν, θα πάμε στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερών, τον κύριο Μαργαρίτη Χατζημαργαρίτη, ο οποίος θέλει να κάνει παρέμβαση στο δελτίο μας. Τη Δευτέρα η παιδική σταθμή του Δήμου Σερών θα είναι κλειστή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο το οποίο είναι να ψηφιστεί στη Βουλή για τη φοίτηση των νηπίων έως 4 ετών. Ο πρόεδρος του ΠΑΚΠΑ θα μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Κώτα, καλό βράδυ και στους φίλους συνδεσιατές. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, γίνεται... Η παρέμβασή μου έχει ως εξής, να ενημερώσει και να κατευθύνει και τους γονείς, οι οποίοι θέλουν να είναι στο πλευρό μας για αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, να δώσουμε μια άκαμπτη ηγεσία ενός Υπουργείου, το οποίο δεν πραγματικά καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή την αγωνία που έχουν χιλιάδες εργαζόμενοι και χιλιάδες αιρετοί. Γιατί όλοι οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης είναι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θέλει ντε και καλά η κυβέρνηση και τη Δευτέρα, χωρίς καν να το συζητήσει, να το ψηφίσει στη Βουλή. Άρα λοιπόν, εμείς τη Δευτέρα ενημερώνουμε τους γονείς και ζητώ συγγνώμη για τα τελειπωρία που έχουν υποστεί και την Τρίτη που μας πέρασε, αλλά και τη Δευτέρα στις 24, αν δεν κάνω λάθος, στις 26, συγγνώμη, θα είμαστε κλειστοί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την άρνηση του κυρίου Γαβρόγλου να αποδεχτεί τα αιτήματά μας. Να πούμε, κύριε Χατζημαργαρίτη, ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών για τη σχεδιαζόμενη ένταξη των παιδιών ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ΚΕΔΕ χαρακτήρισε αυτή την σύσκεψη άκαρπη και προσανατολίζεται σε δεύτερο κύκλο κινητοποιήσεων, έτσι. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε τη Δευτέρα με αυτές τις κινητοποιήσεις, οι οποίες πιθανολογώ ίσως ταρακουνήσουν την κυβέρνηση, η οποία τη Δευτέρα αποφασίζει και ψηφίζει στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο υπάρχει αυτή η σχετική διάταξη, την οποία εμείς ζητάμε να αποσυρθεί. Γιατί πιστεύουμε ότι τορπιλίζει την λειτουργία όλων των παιδικών σταθμών και θα λειτουργήσει αναστατικά στην απόφαση νέων να κάνουν και περισσότερα. Το πάω και περισσότερο αυτή τη φορά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει ένα χρονικό διάστημα περίπου ένα μήνα που προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο να εξακριβώσουμε και να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει. Πιστεύετε, κύριε Χατζημαργαρίτη, ότι με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα μπουν λουκέτα στους παιδικούς σταθμούς, όσο και στις πόλεις των Σερών αλλά και στην περιφέρεια του Δήμου? Είναι αυτονόητο, διότι οι περιφερειακοί παιδικοί σταθμοί που υπάρχουν στο Δήμο Σερών, στον ΟΠΑΚΠΑ, όπως είναι της Κάτω Καμήλας, της Ορεινής, του Μητρουσίου, των Καλών Δέντρων, φιλοξενούν στο 95%, να μην πω στο 100%, παιδιά που είναι πάνω από τα 4. Αυτά λοιπόν με την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία μας οδηγούν στο κλείσιμο του παιδικού σταθμού. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε σε αυτό. Πάνω δεν χωράει δηλαδή η συζήτηση. Απορώ δηλαδή και σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα παιδάκια, πού θα φοιτούν. Δεν υπάρχουν και νηπιαγωγείες στις περισσότερες. Δηλαδή έχουν συρρυκνωθεί και αυτά. Έχουν γίνει συγχωνεύσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά εδώ και μέρες με προβληματίζει και
προσπαθώ να καταλάβω έτσι με καλή διάθεση πού θα μπορούσε να αποσκοπεί. Ποιον εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί καταρχήν την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Δεν εξυπηρετεί τους εργαζομένους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους. Και φυσικά στο τέλος δεν εξυπηρετεί την ίδια την κοινωνία. Τους γονείς με τα παιδιά. Οι οποίοι βλέπουν ότι γίνεται έργο στους παιδικούς σταθμούς, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Μα είναι αυτό, είναι ένα πετυχημένο μοντέλο και δεν το λέω εγώ, το λέτε κι εσείς, το λέει όλος ο κόσμος, το βλέπετε στην πράξη, που πάει αυτή τη στιγμή στράφη. Είναι πραγματικά απίστευτο σε αυτή τη χώρα πώς μπορούμε τα πετυχημένα μοντέλα να τα καταστρέφουμε. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να συμβεί αυτό. Μα δεν υπήρχε κανείς λόγος. Δεν υπήρχε κανείς λόγος. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Δεν είναι εκπαιδευτικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς στους παιδικούς σταθμούς δεν κάνουμε φύλαξη βρεφών. Τα παιδάκια έρχονται το πρωί, κάνουν το πρόγραμμά τους, έχουν το φαγητό τους, φεύγουν το μεσημέρι ξεκούραστα και κάνουν και τις δραστηριότητες τους και ετοιμάζονται ουσιαστικά για την υπηρεακή τους φοίτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα τετράχρονο πραγματικά για ποιο λόγο να φοιτά υποχρεωτικά, ακούστε το, υποχρεωτικά. Διαγωγία. Μέχρι τώρα είχαν την επιλογή οι γονείς ή τον παιδικό ή τον διαγωγείο. Πείτε μου εσείς για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται αυτό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Χατζημαργαρίτη, αυτό αφορά όλους τους δήμους του νομού μας αλλά και όλες τις χώρες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι μόνο στο Δήμο Σερών υπάρχει κινητοποίηση των εργαζομένων αλλά και του Δήμου προς αυτό το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, γιατί στους άλλους δήμους δεν είδαμε να γίνεται κάποια κινητοποίηση. Είχατε εσείς κάποια επικοινωνία με τους συναδέλφους σας στους γειτονικούς δήμους? Σας είπαν τίποτα? Όχι. Δεν θα απαντήσω εγώ γι' αυτό. Νομίζω ότι μπορείτε να τους καλέσετε, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους ίδιους. Εγώ αγωνιώ από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και πήραμε την απόφαση με τον δήμαρχο της πόλης να κλείσουν και αυτήν τη Δευτέρα οι παιδικές σταθμοί ως ένδειξη διαμαρτυρίας και συμπαράσταση στον αγώνα που έχουν εξαγγείλει και η ΚΕΔΕ και η ΠΟΕΟΤΑ αλλά και η ΠΑΣΥΒΝ. Δηλαδή ο Σύλλογος των Εργαζομένων των παιδικών σταθμών. Ή βρέφουν οι ποιοκόμοι. Είναι κάτι το οποίο μας δυναμώνει για να συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα μας μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν θα δεχτούμε λοιπόν αυτές τις πολιτικές που παξιώνουν και συρρυκνώνουν ένα τέτοιο νευραλγικό κομμάτι. Και δεν θα αφήσουμε κανέναν Γαβρόγλου να πειραματιστεί πιλωτικά πάνω στους δήμους για τις όποιες ιδέες έχουν πάνω στην εκπαίδευση. Ένα κομμάτι το οποίο εμείς στην αυτοδιοίκηση, όπως ξέρετε πολύ καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το υποστηρίζουμε με αυταπάρνηση, με αγάπη, με μεράκι. Δεν μπορεί κάποιος Γαβρόγλου ξαφνικά, χωρίς καν να το συζητά, χωρίς καν να δέχεται το διάλογο, να το εισάγει στη Βουλή και να το ψηφίσει. Και άκουσαν στην σύσκεψη αυτή που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρουσία των δύο συναδέλφων, οι οποίοι ήταν πιο διαλλακτικοί, ο κύριος Πουλέτης και η κυρία Φωτίου, είπε πως το ψηφίζω και με το συζητώ μετά. Μάλιστα. Αυτό πρώτη φορά το άκουσα από υπουργό. Πάντως να πούμε ότι την αντίθεση του στη διάταξη αυτή εξέφρασε και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, παρουσιάζοντας και αυτό τις απόψεις του για το θέμα. Έτσι. Όλη η αυτοδιοίκηση, όλη η ΚΕΔΕ, εδώ και πάρα πολλές μέρες, είναι σε μια κόκκινη γραμμή. Περιμένουμε να δούμε, γιατί πιστεύουμε ότι τελικά θα πριτανεύσει η λογική. Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει λογική σε αυτή την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, Πρόεδρε? Κοιτάξτε, οι συμβασιούχοι που έχουμε είναι πάνω από 30. Αλλά αν βάλετε στο μυαλό σας σε όλη τη χώρα είναι χιλιάδες. Mm-hmm. Αν είναι στο νομό Σερών περίπου 70-80, πώς είναι στη χώρα. Και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς, θα υποστούν πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Γιατί στο πιλωτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Γαβρόγλου για να συμμετέχουν πιλωτικά μέχρι και σε βάθος τριετίας στην εναρμόσια αυτό το νομοσχέδιο, είναι η μεγάλη δήμη. Δεν είναι η μικρή δήμη, είναι η μεγάλη δήμη. Η μεγάλη δήμη, δηλαδή η μεγάλη δήμη όλης της χώρας. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, αλλά θα μας βγουν απέναντί του. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το ξαναλέω, να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Δεν θα το δεχτούμε. Γι' αυτό λοιπόν τη Δευτέρα, καλό και τους γονείς, όσους από αυτούς έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα, να συμπαρασταθούν στον αγώνα των εργαζομένων και του ΟΠΑΚΠΑ απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε μπροστά στο Δημαρχείο. Μάλιστα. Και γονείς και εκπαιδευτικοί και εσείς θα είστε εκεί για να στείλετε το δικό σας μήνυμα στην κυβέρνηση. Έχουν ήδη μαζευτεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης χιλιάδες υπογραφές από χιλιάδες γονείς. Το θέμα είναι να τους δούμε τους γονείς αυτούς να διαμαρτύρονται, έτσι.
Έχουν κατατεθεί χιλιάδες υπογραφές στον κύριο Γαβρόγλου. Τις είδες σήμερα. Προφανώς δεν του φτάνουν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πάντως, γενικό είναι το κακό, σύμφωνα με τον κύριο Χατζημαργαρίτη. Το ζήτημα αφορά και τους υπόλοιπους Δήμους και θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουν και οι υπόλοιποι Δήμοι σε περίπτωση που ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αν θα αντιδράσουν, αν θα κάνουν και παράμοιες κινητοποιήσεις στους Δήμους. Και εννοώ Συντική, Ηράκλεια, Μανουήλ Παπά, Βυσσαλτία και Ζύχνη, όπως επίσης και Αμφίπολη. Τώρα, το δεύτερο Γενικό Λύκειο των Σερών διοργανώνει αυτές τις ημέρες στις Σέρες το τέταρτο μαθητικό συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Κεντρικής Μακεδονίας. Θέμα του φετινού συμποσίου είναι συνυπάρχω, συνανικό και συμπορεύομαι, και στο οποίο λαμβάνουν μέρος 200 περίπου μαθητές και μαθήτρες με τους υπεύθυνους καθηγητές τους από 13 δημόσια και ιδιωτικά λύκεια της Βόρειας Ελλάδας. Συνυπάρχω, συνανήκω, συμπορεύομαι. Θεσμικό και αξιακό πλαίσιο, κατακτήσεις και προοπτικές είναι το θέμα του 4ου Μαθητικού Συμποσίου του Δικτύου Λυκείων Κεντρικής Μακεδονίας. Το 4ο Μαθητικό Συμπόσιο διοργανώθηκε από το 2ο Γενικό Λύκειο Σερών. Συμμετέχουν 13 δημόσια και ιδιωτικά λύκεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τα 6 εξ αυτών από τις Σέρες. Ενώ θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 200 μαθητές. Το πρώτο μέρος της δράσης διεξήχθη στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών το πρωί της Παρασκευής και περιλάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα σχετικό με το θέμα του συμποσίου, ενώ το ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου κοσμούσαν έργα ζωγραφικής που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. Στο 4ο Μαθητικό Συμπόσιο συμμετέχουν 200 μαθητές και καθηγητές από 12 σχολεία της Θεσσαλονίκης και των Σερών, και το θέμα του είναι συνανήκω, συνυπάρχω, συμπορεύομαι. Το θεσμικό και αξιακό πλαίσιο, οι κατακτήσεις και οι προοπτικές. Ο στόχος είναι οι μαθητές να μπορέσουν να μιλήσουν για αυτά τα θέματα, να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να τα παρουσιάσουν την επόμενη μέρα με τα πρακτικά τους. Ο σκοπός είναι να δείξουν οι μαθητές που ανήκουν στα συνεργαζόμενα σχολεία τις θέσεις τους, τις σκέψεις τους πάνω στο θέμα του συμποσίου που φέτος είναι «Συνυπάρχω, συνανήκω, συμπορεύομαι». Τα παιδιά είχαν την εμπειρία του προηγούμενου συμποσίου. Το σχολείο μας συμμετείχε και πέρυσι. Πέρυσι το διοργάνωσε το Αριστοτέλειο εκπαιδευτήριο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε υπήρχε ένας πολλαπλασιασμός εμπειριών. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό ήθελαν να συμμετέχουν. Εμείς δυσκολευτήκαμε να επιλέξουμε μαθητές που θα συμμετέχουν στις επιτροπές, στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Θέλω να πω ότι υπήρχαν και πάρα πολλά παιδιά που δούλεψαν ως εθελοντές σε όλο αυτό. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών. Καταλαβαίνετε ότι μια τόσο μεγάλη διοργάνωση δεν γίνεται χωρίς την έννοια του εθελοντισμού. Για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, ένα δημόσιο σχολείο αναλαμβάνει τη διοργάνωση μιας σημαντικής εκδήλωσης. Εμπλέκονται οι μαθητές μας, κάνουμε ένα άνοιγμα στην τοπική μας κοινωνία αλλά και στην κοινωνία της Ελλάδας. Νιώθουν οι μαθητές μας ως πολίτες του κόσμου, προσπαθούν να περάσουν μέσα από τις εργασίες τους τα μηνύματα της συμπόρευσης και της συνεργασίας, προσπαθούν να γίνουν και οι ίδιοι κοσμοπολίτες και να εμπλέξουν και τους υπόλοιπους μαθητές τους σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτός ο ωραίος τίτλος που δώσατε στο συμπόσιό σας είναι ένας τίτλος για τον οποίο κανείς αξίζει να αγωνίζεται μια ολόκληρη ζωή. Η συνύπαρξη, η συμπόρευση και του να ανήκει κανείς μαζί με άλλες κοινωνικές ομάδες σε ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο προϋποθέτει πρώτον γνώση. Προϋποθέτει επίσης οριμότητα. Είναι οπωσδήποτε πολύ μεγάλη χαρά να βλέπουμε, να μας δίνεται ευκαιρία να δούμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπου η νεολαία, η αυριανή κοινωνία, η ελπίδα για την κοινωνία μας, για το καλύτερο αύριο, συνδιαλέγεται, συζητά, σκέπτεται και μας δίνει την ευκαιρία να ελπίζουμε, εγώ θα έλεγα, να διατρανώνει την πίστη μας ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Το δεύτερο μέρος του συμποσίου διεξήχθη το απόγευμα της ίδιας μέρας στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Σερών, όπου οι μαθητές από τις 4 το μεσημέρι, αφού χωρίστηκαν σε επιτροπές, συζήτησαν το βασικό θέμα και τα υποθέματα του συμποσίου με σκοπό να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και πορίσματα,
που θα παρουσιάσουν το πρωί στις 24 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Σερών. Ο κύριος Κουταντώνης είναι ο σύνδεσμος του σχολείου μας με την ΑΣΜΝΕ του ΝΕΣΚΟ, του Δικτύου Αυτοσυνεργαζόμενων Σχολείων. Στην ίδια οργανωτική επιτροπή είναι οι συναδέλφισές μου, η κυρία Λία Τερζούδη, η κυρία Αρετή Χρήτη, η κυρία Νανά Κουρτίδου, και οι δύο υποδιευθυντές μας του σχολείου μας, ο κύριος Θανάσης Αγγιοπλάστης, η κυρία Ντίνα Τσιαούση και φυσικά η διευθύντρια του δεύτερου ΓΕΛ, η κυρία Κούλα Βασιλική. Δήμο Σερών, μέσα από το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, αλλά και από την ΕΣΕΔΕ, την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στηρίζει όχι μόνο ηθικά, εμπράκτως και οικονομικά την πραγματοποίηση για πρώτη φορά από ένα δημόσιο σχολείο αυτού του συμποσίου του Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων της ASPNET UNESCO. Είμαστε ιδιαίτεροι χαρούμενοι που έφτασε η ημέρα για να γίνει αυτό το συμπόσιο. Τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται στην πόλη μας. Πρώτα απ' όλα γιατί ο μαθητικός τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πολλαπλασιάζει αυτόν τον τόπο που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη προβολής και υποστήριξης. Και βέβαια και τα ίδια μας τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία πια να συνεργάζονται με φορείς παγκόσμιους, να παίρνουν τα παγκόσμια μηνύματα για την κοινωνία. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogues.tv. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.